Λοιπόν, δεν μου λέτε. Ένα κοντινό στο Χατζηγεωργίου τώρα. Κατιά στα μάτια. Κάμερα σε μένα, παρακαλώ. Θέλω ένα, κάμερα σε σένα. Θέλω ένα σχόλιο τώρα πριν σε αποχαιρετήσω. Να μα πει πώ εκτιμά ότι θα συνεχιστούν τα πράγματα. Ποιον βλέπει έτσι με τη ματιά σου τώρα προ τον τελικό και ποιον βλέπει να μην αντέχει. Δεν βλέπω να αντέχει Βρυσίδα, δυστυχώς. Καλά, μην το λες και στεναχωριέσαι τόσο πολύ, δεν μας πείθεις. Όχι, δεν μας πείθεις. Οκ, στεναχωριέμαι όντως, γιατί είναι μια κοπέλα που την έζησα, ξέρω ότι έχει ανάγκη και ξέρω ότι μένει εκεί πέρα και είναι δυνατή. Την έζησες δύο εβδομάδες, ξέρεις πώς είναι. Όχι, την έζησα δύο εβδομάδες. Και πιο πριν, ήμασταν φίλοι, τα συζητάγαμε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να δω να φυσικά στο τελικό για Αποστόλη 100% ό,τι και να γίνει, γιατί τους αγαπώ πάρα πολύ και τους θεωρώ πάρα πολύ δυνατούς παίκτες. Το ακούμε. Και πολύ δυνατά παιδιά ψυχικά. Πιστεύω ότι, και το συζητάγαμε και πριν, ότι μάλλον η Ασημίνα μπορεί να το πάρει. Αν της κάτσουν από σκαλά τα πράγματα... Εννοείς. Κάπως να ερεμήσει και λίγο. Αγωνιστικά. Αγωνιστικά το όχι. Έχει ηρεμήσει λίγο τώρα όμως. Ψηφίζει και ο κόσμος. Με τον Άρη λίγο κάπως. Ναι, βέβαια, ψηφίζει ο κόσμος. Δεν μου πες Άρη. Δεν μου πες Μαρτίκα. Άρης ποιος ο Άρης, δεν ξέρω. Άρης δεν ξέρω τι θα γίνει με τον τραυματισμό του. Το ποιος Άρης. Όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον τραυματισμό του, ελπίζω να όλα κομπλέ. Τον βλέπω και αυτόν σίγουρα τελικό. Σίγουρα θα πάει τελικό. Μαρτίκας. Μαρτίκας, το φαντάζεσαι ξαφνικά. Και να το πάρει. Αν το πάρει, θα τρελαθώ, αλήθεια. Αν το πάρει, θα βγάλει λόγο στον τελικό. Θα ζητήσει ένα βήμα να ανέβει. Θα έχει έξτρα δύο ώρα Μαρτίκας. Για λόγο. Για τσερμοπύλες θα πει, για όλα θα πει. Δεν θα πει τίποτα. Δεν θα λέμε κι αυτό. Από τους μυστικόφιλους θα πάει και θα έρθει εδώ. Γελάτε μυρμηδόνες, αλλά σε λίγο θα το συζητάμε. Λοιπόν, μάλιστα, χρόνος μας πιέζει. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Να πω κάτι τελευταίο μου. Λοιπόν. Εμείς εχθές με τα παιδιά του Οικοτροφείου φτιάξαμε κάποιες λαμπάδες στο Fabric Republic, οι οποίες είναι οικολογικές. Mm-hmm. Τώρα που ο κόσμος μπορεί να τις βρει και στο store μας. Είναι στο fabricrepublic.store. Και εκεί πέρα λοιπόν μπορεί να ενισχύσει το σκοπό μας που είναι να μαζεύουμε ρούχα, να τα καθαρίζουμε, να τα απολυμμένουμε και να τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, όπως τα δώσαμε τώρα και στην Ουκρανία. Επιφυλάσσομαι, γιατί έχω πει ότι θα έρθω να συμμετάσχω, να συμπράξω, εν πάση περιπτώσει να προσφέρω πράγματα δικά μου τα οποία δεν χρειάζομαι. Οπότε σύντομα θα τα πούμε. Ναι, και αυτό είναι δέσμευση και τηλεοπτική. Μπορούμε να συνεισφέρουμε. Ναι, το λέω και είμαι αναβλητική. Όχι όμως πια. Έτσι. Ωραίο το κάλεσμα αυτό. Βρείτε και επικοινωνήστε, δείτε διαδικτυακά πώς μπορείτε όντως να βοηθήσετε στους σκοπούς αυτούς που γίνονται με πάρα πολύ αγάπη. Και δεσμεύομαι ότι θα έρθω κοντά σας. Ωραία. Fabricrepublic.store. Αυτό, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω για να το βρει ο κόσμος. Γιατί δεν το έχουμε γραμμένο. Οπότε... Λοιπόν, μάλιστα, ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου.